Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εξελίξεις. Εδώ είναι σήμερα το ραντεβού μας. Ξεκινώντας βέβαια να πούμε ότι είναι μια δύσκολη μέρα για το σταθμό μας, γιατί η δημοσιογραφία της Καβάλας αποχαιρετήσαμε σήμερα τον Παναγιώτη τον Νεστορίδη, έναν άνθρωπο τον οποίο δουλέψαμε εδώ για χρόνια, στην κοινοπραξία ένα και σαν όταν υπήρξε, είχε την αρχή συνταξία και αντιλαμβάνεσαι τις δυσκολίες που είχαμε όλοι που δουλέψαμε χρόνια μαζί και τις σχέσεις που είχαμε, ημέρα πένθους. Και τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια αλλά και σε όλη τη δημοσιογραφική κοινότητα της Καβάλας, η οποία σήμερα θρηνεί τον αγαπημένο μας φίλο και συνάδελφο Παναγιώτη Νεστορίδη. Πάμε στην ατζέντα της εκπομπής μας, όπου το θέμα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκινάμε με την ελληνική μας ομογένεια που γιορτάζει τα 200 χρόνια. Περήφανη παρέλαση για άλλη μια φορά, όπως πάντα, στη Νέα Υόρκη, στο μεγαλύτερο σχολείο. Και στο δεύτερο μέρος θα δούμε τα της πολιτικής ατζέντας. Καλησπέρα, Απόστολο Αγγελαράκη, καλησπέρα, Χαράλαμπη Κουφαζή. Καλησπέρα σας. Αντιλαμβάνεστε ότι η φόρτιση που υπάρχει στο ξεκίνημα. Και θερμά συλληπιτήρια για τον αγαπητό καλά. Φίλο και δικό μου φίλο Παναγιώτη Νεστορίδη, που ήμασταν μαζί σε διάφορα πολιτικά όργανα και είχαμε συμπορευθεί και είχαμε γενικά μια πολύ καλή σχέση. Ο Παναγιώτης είναι η πρώτη φορά που μας στεναχωρεί σήμερα, που μας έφυγε με αυτόν τον αναπάντεχο τρόπο. Δεν μας έχει στεναχωρήσει ποτέ ξανά. Πάμε λοιπόν για να μπούμε στην κουβέντα να σας βάλουμε στο κλίμα με το ρεπορτάζ και να επιστρέψουμε στην Ουάσιγκτον με τον επιχειρηματία, τον κύριο Βαγγέλη Μητσοτάκη, τον συνάδελφο Πάνο Σαλτσόγλου και τον Αναστάσιο Χρυσανθόπουλο, τον πρόεδρο της κοινότητας του σχολείου Άγιος Δημήτριος Αστόρια. Μπαίνουμε λοιπόν στο κλίμα και στην κουβέντα μας. Η Ομογένεια της Νέας Υόρκης γιορτάζει την επέτειο των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης. Ξεχωρίζουν οι μαθητές του Λυκείου του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια. Με αποστάσεις και μάσκες παρελάβουν στους δρόμους της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Η νέα γενιά των Ελλήνων Ομογενών κρατά την ελληνική σημαία με τιμή και περηφάνεια. Η ελληνική ψυχή ποτέ δεν σκλαβώνει. Σάπτες στα ελληνικά από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού τιμούν την ελληνική παράδοση και προκαλούν ρήγη συγκίνησης. Ζήτω το 1821, ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες παντού, χρόνια πολλά. Παιδιά από όλες τις σχολικές βαθμίδες συμμετέχουν σε εορταστικές εκδηλώσεις. Οι μικρότεροι μαθητές με παραδοσιακές στολές τιμούν τους ήρωες του 21. Είσαι η Επανάσταση στη Μολδαβία. Κυκλοφόρησα παντού την προκήρυξη. Τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει την Επανάσταση πια. Ο Ρήγας έδωσε το ξεκίνημα του ελληνικού διαφωτισμού. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κλέφτης, αρματολός, καπετάνιος, στρατηγός. Ήμουν μητέρα 7 παιδιών και είχα πολλά χρήματα, γη και πλοία. Τα έδωσα όλα στον αγώνα. Οι μεγαλύτεροι τραγουδούν και χορεύουν σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Πολύ σημαντικό για εμάς τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια,
ότι μέσα από την εκμάθηση των ελληνικών παραδοσιακών χωρών ερχόμαστε σε επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας. Είμαστε εδώ με όλα τα παιδιά του Αγίου Δημητρίου να γιορτάσουμε τον ελληνισμό και να μην ξεχνάμε ποτέ την ιστορία μας και αυτό που αγωνιστήκαν οι προγονείς μας. Θα μας τα πει και συνέχεια ο κύριος Χρυσανθόπουλος με τον Πάνο Σατσόγλου, ο οποίος είχε την εξαιρετική παραγωγή, διότι μετά την κουβέντα μας θα έχουμε ακόμα 9 λεπτά. Νομίζω αξίζει τον κόπο να δούμε πώς η Ελλάδα και η καρδιά του ελληνισμού χτυπάει εκεί. Ξεκινάω όμως, γιατί θα πρέπει να τον αποδεσμεύσω γρήγορα, τον Βαγγέλη τον Μητσοτάκη. Συνέβησαν πολλά και απρόβλεπτα, όμως τήρησε τον λόγο του να είναι σήμερα εδώ στο ραντεβού για να μας απαντήσει σε δύο θέματα, τρία που έχουμε να τον ρωτήσουμε. 200 χρόνια ελεύθερη Ελλάδα, πώς το ζει εκεί ο ελληνισμός και πώς νιώσατε, βέβαια, ακούγοντας και τον Τζο Μπάιντεν. Θα έλεγα ότι ήταν ο πολιτικός αρχηγός, ο πρόεδρος Αμερικής, από όλους όσους άκουσα, ο οποίος φαινόταν ότι το ζει, το μήνυμα, το διάγγελμα που έκανε για τα 200 χρόνια ο πρόεδρος Αμερικής, δεν ήταν από υποχρέωση ένα μήνυμα που απλά το διάβαζε, φαινόταν ότι το ζούσε. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα στο πάνελ σας. Να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του εκλειπώντος, αν και δεν τον εγνώριζα προσωπικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο Μπάιντεν, δεν νομίζω ότι είναι κάτι καινούργιο ή αποτελεί έκπληξη για εμάς, τουλάχιστον τους Έλληνες της ομογένειας, η στάση του πρόεδρου Μπάιντεν. Είναι γνωστή η θέση του όλα τα προηγούμενα χρόνια και ως γερουσιαστής και ως αντιπρόεδρος, αλλά τώρα και ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Είναι γνωστός ένθερμος υποστηρικτής των ελληνικών δικαίων και νομίζω ότι ήταν κάτι απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο για όλους εμάς. Μάλιστα. Βέβαια, να πούμε ότι σε αυτές τις πρώτες ημέρες, γιατί ουσιαστικά για μέρες μιλάμε, δεν φτάσαμε ούτε καν σε 100 ημέρες της διακυβέρνησης της νέας στις Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνονται ότι υπάρχουν σοβαρές αλλαγές σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, με την νοτιοανατολική Μεσόγειο, με την Αμερική και την Ευρώπη, ότι έχει αλλάξει η ρότα ο Λευκός Οίκος και βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι υπερδύναμη. Ναι, είναι προφανές αυτό. Υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ, μια πιο ξεκάθαρη στάση της καινούργιας πολιτικής ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Νομίζω άλλωστε και το πρόσφατο τηλέφωνο το οποίο προηγήθη του Αμερικανού Προέδρου στον Κυριάκο Μητσοτάκη αποδεικνύει τις στενές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ της καινούργιας πολιτικής ηγεσίας με την κυβέρνηση της Ελλάδος. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα, οπότε νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Μάλιστα. Βέβαια, το ζητούμενο είναι, μια και μιλάμε με επιχειρηματία, διότι θα μιλήσω μετά με τους δημοσιογράφους και τους εκπαιδευτικούς για τα πάντα ιστορικά κτλ. Όμως, έναν επιχειρηματία. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν μιλώ. Μιλώ εξ ονόματος του Ευάγγελου Μητσοτάκη και μόνο. Εννοείται. Επομένως, μιλώ ως επιχειρηματίας και όπως βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται και επιχειρηματικά πλέον. Πήρε μπρος οι Ηνωμένες Πολιτείες, πήραν μπρος Ουάσιγκτον, Νιου Γιόρκ, πήραν μπρος. Υπάρχει αυτή η επανεκκίνηση. Πέφτουν χρήματα, άνοιξε η αγορά. Ναι. Οφείλω να σου πω, Γιάννη μου, ότι και μου επιτρέπεις τον ελληνικό, γιατί είμαστε πρώτα απ' όλα φίλοι, ότι πράγματι υπάρχει μία, θα το έλεγα, επανεκκίνηση, ένα restart της αμερικανικής οικονομίας. Εγώ εκπροσωπώ μία βιομηχανία που έχει πληγεί πάρα πολύ από τον κορονοϊό, από τον COVID-19, που είναι η εστίαση. Και πράγμα. Και δημιουργεί ελπίδες και έχει ξεκινήσει μια καινούργια επανεκκίνηση της οικονομίας.
Υπάρχει ρευστότητα στην αγορά χρημάτων και παράλληλα ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο εμβολιασμός του πληθυσμού είναι ταχύτερος. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσετε κάτι πριν αποδεσμεύσω τον κύριο Μητσοτάκη. Τίποτα, ναι. Να τον αποδεσμεύσουμε. Πάνω Σαρτσόγλου, Αναστάσιος, Χρυσανθόπουλος, θέλετε κάτι να ρωτήσετε πριν αποδεσμεύσουμε τον από Ουάσιγκτον, γιατί είστε 330 χιλιόμετρα περίπου, αρκετά κοντά για να τα πείτε από κοντά εσείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την αγάπη μας από τη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Την αγάπη μας από την Ουάσιγκτον, εμείς πάνω θα τα πούμε και από κοντά. Φιλιά. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά τον Βαγγέλη τον Μητσοτάκη. Καλή συνέχεια. Και ευχόμεθα τα της οικονομίας να πάνε όλο όπως τα θέλετε και να ανοίξει και άλλη πλευρά, έτσι. Γιατί περιμένετε εσείς και την Καλιφόρνια, από εκεί την πλευρά από τον Ειρηνικό, που εκεί ακόμη δεν φαίνεται αυτή η κινητικότητα που έχουμε από εδώ, από την πτέρυγα του Ατλαντικού. Χάθηκε η σύνδεση. Να πάμε στο διπλό πλάνο, παρακαλώ, για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Η οικονομία δεν επανακινήθηκε. Είναι στη μισή Αμερική. Η υπόλοιπη βέβαια περιμένει. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουν πολλαπλασιαστεί με ραγδαίους ρυθμούς οι εμβολιασμοί, Γιάννη. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό. Εντάξει, ο νέος πρόεδρος της Αμερικής ήταν η πρώτη του προτεραιότητα. Έχει δημιουργήσει μια μεγάλη κινητικότητα, όπως μας είπε ο φίλος επιχειρηματίας, και βοηθάει πάρα πολύ την επανεκκίνηση της οικονομίας. Εξάλλου το γεγονός ότι ο Biden και γενικά η κυβέρνηση των Δημοκρατικών θα δαπανίσει ένα τεράστιο για τα δεδομένα ακόμα και των ΗΠΑ ποσό για την επανεκκίνηση της οικονομίας και τεράστιο σε σχέση με όσα σκέφτονται οι δικοί μας Ευρωπαίοι να διαθέσουν στα ταμεία ανάκαμψης της κάθε μιας χώρας μέλους. Λοιπόν, δείχνει πραγματικά μια αποφασιστικότητα ότι πρέπει το πράγμα να κυλήσει με τρόπο διαφορετικό σε σχέση με τους, κατά την άποψή μου, πλημελέστατους, για να μην πω άλλο χαρακτηρισμό, χειρισμούς του Προέδρου. Μάλιστα. Που ευτυχώς έφυγε, του κυρίου Τραμπ. Και από ό,τι ξέρω, ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα μονοδοσικά Τζόνσον, τα οποία και αυτά θα δώσουν πολλές λύσεις στα προβλήματα τα οποία και κυρίως και στις νεότερες ηλικίες. Το 1 τρίτο του πληθυσμού πρέπει να έχει εμβολιαστεί. Ναι, ναι. Να μας το πούνε οι φίλοι όμως, γιατί εντάξει, μην τα λέμε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε περί του COVID, για να πάμε στο κεντρικό μας θέμα. Πώς είναι η κατάσταση. Πάνω ξεκίνασε για να δώσω στον εκπαιδευτικό μετά, στον πρόεδρο της κοινότητας του σχολείου, τον Αναστάσιο Χρυσανθόπουλο, να μας τα πει αυτά. Η κατάσταση, μια γρήγορη περιγραφή, πώς είναι και με το εμβόλιο Τζόνσον τώρα που ξεκινάει και η σταδιακή εξομάλυνση της χώρας. Νομίζω ότι σιγά σιγά αποκλιμακώνεται η κατάσταση. Είναι πολλοί εμβολιασμοί σε καθημερινή βάση, από 2,5 μέχρι 3 εκατομμύρια την ημέρα. Εμβολιάζονται. Στη Νέα Υόρκη νομίζω ότι εμβολιάζεται κοντά στους 150 με 170 χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα. Η πόλη βρίσκει σιγά σιγά το ρυθμό της. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην Νέα Υόρκη με τους επιχειρηματίες των ρεστοράν και τα μαγαζιά που όλοι γνωρίζουμε, τους Πέμπτης Λεωφόρος, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα αποκατασταθεί και εκεί το πρόβλημα. Ως επιχειρηματίας, εκτός από την ιδιότητά του ως πρόεδρος, ο Αναστάσιος μπορεί να σας πει περισσότερες πληροφορίες. Και βέβαια να πούμε και ότι ξεκινάει το εμβόλιο Τζόνσον, που είναι πολύ σημαντικό και θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Και περιμένουμε και την άλλη μισή Αμερική να πάρει και αυτή μπρος, κύριε Χρυσανθακόπουλε. Ο λόγος εσάς. Ναι, εδώ στη Νέα Υόρκη έχουν αρχίσει, νομίζω, το Johnson & Johnson εμβόλιο, νομίζω από χθες τα φέραν σε μερικά μέρη. Θα βοηθήσει πολύ κόσμο. Όπως είπε και ο Πάνος, είμαστε 150 με 180 χιλιάδες άτομα την ημέρα που παίρνουν το εμβόλιο. Θα βοηθήσει. Αυτά που έχουν γίνει είναι με τα εστιατόρια και τα μαγαζιά που είπε και ο Πάνος. Αυτοί έχουν υποφέρει πιο πολύ, δεν πάνε και τόσο καλά. Ναι, και είναι λογικό, διότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι γνωστό, δεν είναι όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπήρξαν επιδοτήσεις, ούτε ενοικίου, ούτε χρήματα. Είναι μια ελεύθερη οικονομία και εκεί είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Όντως, ναι, λοιπόν, ακριβώς. Να επιστρέψουμε στο αρχικό μας θέμα, το οποίο εδώ στο πάνελ είχαμε την κουβέντα ότι υπήρξε η συγκίνηση. Λογικό είναι όταν βλέπουμε στη Νέα Υόρκη, εκεί να χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού, μια άρτια οργανωμένη εκδήλωση, όπως πάντα βέβαια, με τις παρελάσεις, με το πρόγραμμα, και νομίζω ότι δόθηκε και εξαιρετική δημοσιότητα. Είδα και σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και των Αθηνών, σε όλη τη χώρα υπήρξε προβολή
του πολύ σημαντικού αυτού θέματος. Ήταν μια πολύ ωραία ιδέα του Προέδρου, ο οποίος θα σας πει ο ίδιος πώς ξεκίνησε πριν πάρω το λόγο. Μάλιστα. Ναι, όχι, δεν ήταν μόνο η δικιά μου ιδέα. Ήταν κάποιοι γονείς που με είχαν καλέσει για κουβέντα. Μου είπαν, επειδή δεν θα κάνουμε τη μεγάλη παρέλαση στην Πέμπτη Λεωφόρο φέτος, τι σκέφτεστε, λέει, να κάνουμε μια παρέλαση έξω από το σχολείο, τέλος πάντων. Και μίλησα και με τον Πάνο και μου είπε πολύ καλή ιδέα, αλλά εντάξει, εγώ το συγκέντρωσα, αλλά ο Πάνος έκανε την περισσότερη δουλειά, έτσι. Ως παραγωγός, βέβαια, λογικό είναι. Η παραγωγή πάντα είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν το κομμάτι το τεχνικό, το έχει τις δυσκολίες του. Βέβαια, πάντα. Ναι. Και όμως ήταν εκεί πάντα και ο πρόεδρος και ακόμη ένα συνεργάτης που είναι και στο σχολείο. Ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά και για μας, αλλά κυρίως τη χαρά την είδαμε στα χείλη των παιδιών και των γονιών τους που τα φέρανε ντυμένα τσολιαδάκια και μπουμπουλίνες. Τι θα γίνει σε 2.000 χρόνια από σήμερα, δεν ξέρουμε. Οφείλουμε όμως να το σκεφτούμε. Εσείς οι Έλληνες άλλωστε μας διδάξατε πόση σημασία έχει να παραδίδει κάθε γενιά σε μία πόλη καλύτερη στην επόμενη. Όσοι έχετε λοιπόν την τύχη να κατάγεστε από αυτή τη χώρα, άσχετα που μένετε, πρέπει να φοράτε μπλουζάκια που γράφουν «Είμαι Έλληνας». Και αν κάποιος σας περιφρονήσει ή σας προσβάλλει, να του το δείχνετε το μπλουζάκι και να του λέτε «Πατρίδα μου είναι η Ελλάδα», ανεξαρτήτως αν ζούμε στην Ιταλία, στην Αμερική ή στην Αργεντινή. Εμείς έχουμε τον Περικλή, τον Σοκράτη και τόσους άλλους. Όλα ξεκίνησαν από την Ελλάδα. Αυτό είπε πριν από μερικές μέρες ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής Μπρουνέλο Κουτσινέλη, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία να εκφράζει τον θαυμασμό του και την αγάπη του για την Ελλάδα. Με αυτό το πράγμα ήθελα να ξεκινήσω, με κάτι το οποίο το έχει πει φιλέλληνας. Το πόσο αγάπη βγάλανε όλοι οι άνθρωποι που διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση, νομίζω ότι το διαπιστώσατε βλέποντας το βίντεο το οποίο ανέβηκε ανήμερα 25 Μαρτίου. Ναι, εμείς τώρα βάλαμε το πρώτο τρίλεπτο και έχουμε άλλα 9 λεπτά μετά την κουβέντα μας. Νομίζω ότι η γλώσσα μας είναι η δύναμή μας. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε έτσι μια πραγματική εθνική στρατηγική για την Ελλάδα, που να ξεπερνά τις κομματικές γραμμές, μια στρατηγική που θα ταυτίζεται με τη μοίρα, όχι μόνο του λαού, αλλά και του έθνους, τότε οφείλουμε να ενδοσκοπήσουμε στη γλώσσα μας, στις λέξεις και τις έννοιές της, στα νοήματα και στα σύμβολά της, στη σύνταξη και την γραμματική. Εκεί θα βρούμε διαχρονικές αξίες, σύμβολα και πιθανότατα αντιλήψεις που συμπυκνώνουν τον πολιτισμό μας, την ταυτότητά μας. Νομίζω ότι η γλώσσα είναι αυτή που κρατάει ενωμένους τους Έλληνες στο εξωτερικό. Και εγώ είμαι και καινούριος, είμαι μόλις 8 χρόνια. Προφανώς και τα παιδιά μου μιλάνε και ελληνικά και αγγλικά. Αλλά παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς που οι γονείς τους συνεχίζουν να μιλούν ελληνικά, να φροντίζουν να μάθουν ελληνικά, για μένα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και είναι πραγματικά μεγάλος άθλος. Και ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι και ο κύριος Χρυσανθόπουλος που είναι σήμερα μαζί μας, έτσι. Μάλιστα. Ναι, κύριε Χρυσανθόπουλε. Ναι, έχω και τα δύο κοριτσάκια μου στο σχολείο. Έχω δύο κορούλες, μία 9 χρονών, η άλλη 7 χρονών. Και βλέπω, εντάξει, το σχολείο πάει καλά, αλλά ήθελα να το βοηθήσω παραπάνω. Και γι' αυτό μπήκα και σαν πρόεδρος μέσα στο σχολείο, γιατί έχω γνώσεις από σχολεία. Για να το αναπτύξουμε με τη βοήθεια και ο Πάνος και άλλοι που μας βοηθάνε από πίσω, να το πάμε σε άλλο επίπεδο το σχολείο. Και αυτό κάνουμε όσο μπορούμε, σαν γονείς και σαν την κοινότητα μαζί μέσα. Μάλιστα. Καλό είναι όσοι μας βλέπουν από το εξωτερικό και πιθανότατα κάποιοι να μας βλέπουν από το εξωτερικό, πρέπει να πούμε πως πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα, ειδικότερα φέτος, να πάνε στα χωριά της καταγωγής τους όλοι όσοι μας βλέπουν, να φέρουν τα παιδιά τους στην πατρίδα, να γνωρίσουν τις ρίζες τους, να τις ξαναδούν, να δουν τα πατρογονικά τους. Το κάνουμε, το να μην ξεχνάμε πως η Ελλάδα μας, ειδικότερα τώρα που διέρχεται έτσι δύσκολες στιγμές και μαστίζεται από μια πολυεπίπεδη δεκάχρονη κρίση, χρειάζεται όλους τους Έλληνες που ζουν σε όλα τα σημεία της γης. Η πατρίδα μας θεωρώ ότι μας έχει ανάγκη πιο πολύ από ποτέ, οπότε έκκληση σε όλους τους Έλληνες, σε όλη την ομογένεια που πιθανότητα μας βλέπει, γιατί το δημοσίευσα το link,
να έρθουν φέτος στην πατρίδα. Οι Έλληνες απόδημοι είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές για την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και πρέπει να είμαστε εκεί. Πάνω και αυτό που ρώτησα πριν τον κύριο Μητσοτάκη σχετικά με το μήνυμα του Τζο Μπάιντεν, έχει το ξεχωριστό ενδιαφέρον, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν στην κανονικότητα. Έχουν έναν πρόεδρο ο οποίος γνωρίζει τα θέματα. Ένας πρόεδρος ο οποίος είδαμε προσεκτικά, αυτός που διάβαζε και άκουσε προσεκτικά το μήνυμά του για τη χώρα, ότι είναι βαθύτατος γνώστης. Σας θυμίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάποια στιγμή είχε πει τον Μητσοτάκη, στον πρωθυπουργό της χώρας μας, ότι εντάξει, λέει, γνωρίζω ότι με την Τουρκία λέει, έχετε λέει, διαφορές λέει, από αρχαιοτάτων χρόνων. Και του είχε πει τότε ο Μητσοτάκη ότι δεν υπήρχαν οι Τούρκοι τότε από αρχαιοτάτων χρόνων. Δηλαδή υπήρχε έλλειψη βασικών θεμάτων. Δεν υπήρχε βάση κουβέντας να μιλήσεις με τον προηγούμενο πρόεδρο της Αμερικής, όταν ο πλανητάρχης δηλαδή, δεν γνωρίζει πολύ βασικά πράγματα της ιστορίας. Ο προηγούμενος πλανητάρχης ήταν ένας businessman. Αυτόν τον ενδιέφερε κυρίως και διατήρησε τις σχέσεις του οπουδήποτε έκανε business. Οι δημοκρατικοί θεωρώ ότι είναι πιο κοντά στον άνθρωπο, βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, η Αμερική έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει αποδειχτεί στο παρελθόν, έτσι. Έχουμε δει δηλαδή και από ρεπουμπλικανούς και από δημοκρατικούς να δημιουργούν πολλά προβλήματα στα μέρη μας, αν γυρίσουμε ιστορικά. Το τι θα γίνει, το τι μελιγενέστε, θα είμαστε εδώ να το παρακολουθήσουμε. Μάλιστα. Πάντως, θεωρώ ότι η Ελλάδα και οι άνθρωποι της γενικότερα και η πολιτική της με τον νόμο που βγάλανε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην Αμερική δεν θα ψηφίσει. Πρέπει να πούμε πως η διασπορά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα. Αν αντιμετωπιστεί όπως της αξίζει, μπορεί και να είναι η λύση. Οι Έλληνες είναι σε όλα τα υψηλά κλιμάκια σε όλες τις χώρες, ιδίως εδώ στην Αμερική. Επιστήμονες, ερευνητές, γιατροί, είναι παντού. Είναι παντού και επηρεάζουν. Η Ελλάδα είναι ιδέα, Γιάννη έτσι. Και αγαπητοί φίλοι στο πάνελ. Η Ελλάδα είναι παντού και δεν προσδιορίζεται γεωγραφικά. Είμαστε οικουμενικοί. Και επιτέλους ας δούμε την Ελλάδα μας μεγάλη, γιατί μόνο με μια μεγάλη ομογένεια μπορεί να έχουμε μια μεγάλη πατρίδα και με μια μεγάλη πατρίδα μπορούμε να έχουμε μόνο με μια μεγάλη ομογένεια. Οπότε ας το επανεξετάσουν το θέμα στην πατρίδα, να καταλάβουν ότι η διασπορά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί, ξαναλέω αυτό που είπα στην αρχή, όπως της αξίζει. Και ειδικότερα όταν βλέπετε προσπάθειες όπως του κυρίου Αναστάσιου που έχουμε σήμερα στην παρέα μας, που αφιλοκερδώς τόσες ώρες να πανά την ημέρα για να είναι εκεί δίπλα στο σχολείο να προσπαθούν τα παιδιά να μάθουν ελληνικά, να μάθουν την ιστορία μας, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Και από ό,τι ξέρω ο Τάσος είναι δεύτερης γενιάς. Είσαι γεννημένος εδώ δεν είσαι, Αναστάσιο? Ναι. Τα ελληνικά όμως του κύριου Χρυσανθόπουλου είναι άριστα, έτσι. Δεν... Έτσι και έτσι νομίζω. Δεν ξέρω για άριστα, αλλά εντάξει. Δεν έχει αξάν. Μια χαρά είναι. Ναι, αυτό που έλεγε ο Πάνος, εγώ δηλαδή είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε το μοναδικό γυμνάσιο και λύκειο στις Ηνωμένες Πολιτείες που να είναι ελληνοαμερικάνικο, έτσι. Και γι' αυτό προσπαθούμε όλοι, όπως είπα και πριν, να μπούμε μέσα, να βοηθήσουμε, να κάνουμε. Κοίτα, και δεν μας φτάνουν και ώρες καμιά φορά. Αλλά άμα το αφήσουμε, μπορεί να μην υπάρχει για τα παιδιά μας και για τα παιδιά τους. Εσείς σε ποιον τομέα δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά? Finance, όχι λογιστικά. Οικονομικά. Χρηματοοικονομικά, ναι. Και operations που λένε, ναι. Χρηματοοικονομικά, ναι. Ο οποίος έχει και σχέση και με την εκπαίδευση και γι' αυτό το λόγο είναι δίπλα στο σχολείο. Που το είπε λίγο πριν ο Αναστάσιος, αλλά πρέπει να σας το πω κι εγώ πως ένας λόγος που έμεινα στη Νέα Υόρκη είναι ότι υπάρχει αυτό το σχολείο. Γύρω στα 700 παιδιά στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο και άλλα 300 περίπου στο παράρτημά του στην Αγία Κατερίνη. Μάλιστα. Είναι 1000 παιδιά. 1000 Ελληνάκια. Είναι εδώ, σε αυτήν την περιοχή της Νέας Υόρκης, στην Αστόρια, στην κοινότητα του Αγίου Δημητρίου. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ελληνικό, όχι νομίζω, σχολείο εκτός Ελλάδος. Είναι. Μάλιστα. Χαρά λάμπε.
Είναι μια μικρή πόλη μέσα στη Νέα Υόρκη, η ελληνική έτσι. Στην πράξη. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Οι άλλες εθνότητες στην πολιτισμική Νέα Υόρκη πώς αντιμετωπίζουν τις εκδηλώσεις μας αυτές τις ελληνικές, με συμπάθεια? Κοίτα, εδώ που είναι το σχολείο στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη, έχουμε και άλλες εθνότητες και σαν τους μουσουλμάνους που έχουν και αυτές τις γιορτές. Κοίτα, επειδή έχουμε τόσες πολλές φυλές, δεν το βλέπουν περίεργο. Γιατί όλοι κάνουν εκδηλώσεις, έτσι. Και εμείς, κοίτα, με την παρέλαση που κάνουμε και τη μεγάλη την εβδομάδα που βγαίνουμε έξω για τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Μεγάλη Πέμπτη, το περιμένουν και έτσι. Μάλιστα και κάθονται και κοιτάνε. Το όταν παρακολουθούν και ξένοι, δηλαδή, μη Έλληνες, όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Όντως, πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ευχάριστο. Πώς το λέω. Λοιπόν, ναι. Εγώ καταρχάς ήθελα να εκφράσω τον θαυμασμό μου για τη δουλειά που γίνεται. Την ιδιαίτερη συγκίνηση που είδα αυτή την παρέλαση, όχι βεβαίως στην Πέμπτη Λεωφόρο, αλλά μπροστά από το σχολείο με τους μικρούς μαθητές, αλλά και τους πιο μεγάλους, πράγμα το οποίο δείχνει ότι όλο αυτό το συνέστημα του ελληνισμού μεταλαμπαδεύεται στις νεότερες γενιές και ειδικά στους πολίτες που αποτελούν τη γέφυρα φιλίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Δηλαδή τα παιδιά μας που είναι τώρα και Αμερικανοί πολίτες, αλλά ταυτόχρονα αισθάνονται και Έλληνες και είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς. Έτσι. Και γι' αυτό πρέπει να σας συγχαρώ. Έτσι. Και σας μιλώ εκ βάθους καρδίας ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση. Τώρα, για να είναι λύση το πρόβλημα, μάλλον για να αποτελέσει λύση η ομογένεια και να είναι μια μεγάλη ομογένεια, και η ερώτηση απευθύνεται και στους δύο φίλους. Μήπως θα έπρεπε να γίνει ένα παγκόσμιο συμβούλιο ελληνισμού, το οποίο βεβαίως θα έχει την έδρα του στις ΗΠΑ και εννοώ του απόδημου ελληνισμού, έτσι ώστε να μην υπάρχει, αν υπάρχει, μια πολυδιάσπαση σε διάφορες οργανώσεις, αλλά συντονισμένα, οργανωμένα και συστηματικά να μπορούμε να διεκδικούμε τα καλύτερα, αυτά που αποτελούν τα δίκαια, τα διαχρονικά δίκαια του ελληνισμού, στα οποία προηγουμένως αναφερθήκατε. Η Ομογένεια έχει κάνει πολλές προσπάθειες στο παρελθόν. Νομίζω ότι εξαρτάται κυρίως από την Ελλάδα να συντονίσει όλο αυτό το εγχείρημα. Ο κύριος Χρυσανθόπουλος είναι πολλά περισσότερα χρόνια εδώ, μπορεί να σας μιλήσει. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στο παρελθόν. Δεν ξέρω τι έγινε και δεν προχώρησε. Δεν έχει ευδοκιμήσει πάντως αυτή η προσπάθεια. Έτσι δεν είναι? Αλήθεια. Ναι, συμφωνώ με αυτά που είπε και ο Πάνος. Έτσι, έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά δεν έχει βγει σε τίποτα. Χρειαζόμαστε βοήθεια, όπως λέμε. Ναι. Βοήθεια όσον αφορά τις συντεταγμένες. Ένα συντονισμό προφανώς καλύτερο. Τις συντεταγμένες, ναι. Τις συντεταγμένες που θα τις δώσει η χώρα, η πατρίδα μας θα μας τις δώσει. Άρα λοιπόν παροτρύνεται και οι δύο, και με τη σειρά μας και εμείς με τις μικρές μας, με το λόγο αν θέλετε, ότι θα πρέπει η ελληνική πατρίδα, η ελληνική πολιτεία να έχει έναν καλύτερο συντονισμό στα ομογενειακά ζητήματα, να μην αντιμετωπίζει την ομογένεια και τη διασπορά, όπως είπατε, ως ένα πρόβλημα, ότι πρέπει να έχει αφημί να κάνει συγκεκριμένες δηλώσεις ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να έχει την δυνατότητα, το δικαίωμα της ψήφου, που κατά την προσωπική μου εκτίμηση θα έπρεπε να το έχει anyway, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, αλλά να αποτελεί μια έτσι δύναμη μέσω του συντονισμού που θα κάνει η ελληνική πολιτεία. Ας ελπίσουμε ότι θα φτάσουν στα αυτιά των Ιθινών, τον Χαράλαμπε και Γιάννη. Το ελπίζουμε, ναι. Το ελπίζουμε να φτάσουν. Πάντως, μετανάστες πάντως φτωχοί οι περισσότεροι φύγανε, στιβαγμένοι στα καράβια από τα λιμάνια, πλουτίσανε τον κόσμο και με την πίστη στο Θεό και την αγάπη τους για την πατρίδα. Και την ίσο του Έλλης. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και το λιμοκαθαρτήριο. Μεταφέρανε στους ξένους τόπους τη λεβεδιά, την εργατικότητα, τη φιλοξενία και όλες τις αξίες της Ελλάδος μας, της πατρίδος μας. Δεν λησμονήσανε ποτέ, τουλάχιστον όσους έχω γνωρίσει εγώ στην Αμερική, τη γη που τους γέννησε. Κάνανε το χώμα πέτρα, χρυσάφι, και φέρανε πάρα πολλά χρήματα και στην Ελλάδα, έτσι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Από το 60 και μετά έχουν πάρα πολλά ευβάσματα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ που έχω και μία οικογενειακή παράδοση στο θέμα
μετανάστευση στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια και ο αδερφός μου είναι και η οικογένειά του είναι κάτοικοι της Νέας Υόρκης, αλλά και ο παππούς μου, ο οποίος έφυγε στις αρχές του 20ου αιώνα, ήρθε ως, πήγε ως μετανάστης με το υπεροκειάνιο τότε της εποχής στις Ηνωμένες Πολιτείες, δούλεψε σκληρά στους σιδηροδρόμους, στην ξύλινη γέφυρα του Μπρούκλιν και επέστρεψε έχοντας ένα ικανό κομπόδεμα για να ξεκινήσει μια καλύτερη ζωή στην μητέρα πατρίδα. Ναι. Τρία πάντως είναι τα βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν ένα έθνος, μια που η κουβέντα είναι για τα 200 χρόνια από την ημέρα που ελευθερωθήκαμε. Τρία λοιπόν είναι τα στοιχεία που προσδιορίζουν ένα έθνος. Η γλώσσα που μίλησα λίγο πριν για αυτήν και στο βίντεο είδατε τα περισσότερα παιδιά να τραγουδούν και να παγγέλνουν ποίηματα στα ελληνικά. Η θρησκεία και η ιστορική μνήμη. Δηλαδή η εθνική αυτοσυνειδησία. Δεν είναι τυχαίο ότι όσοι επιχείρησαν γενοκτονίες από τους Τούρκους και τους Ναζί μέχρι τα ολοκληρωτικά καθεστώτα του προηγούμενου αιώνα, αυτά τα θεμέλια ακριβώς επιδίωξαν να πλήξουν. Έτσι. Ο ελληνισμός βίωσε συχνά στη μεγάλη ιστορική του διαδρομή τέτοιες συμπεριφορές, αποδεικνύοντας στην πράξη την ανθεκτικότητά του. Εντάξει, μπορεί να μας κυριεύει λίγο μια περίεργη μιζέρια, αλλά η Ελλάδα ως κράτος έχει ζωή 200 χρόνια. Με όλα μας τα προβλήματα, με όλες μας τις παθογένειες, με όλες μας τις στρεβλώσεις, είμαστε εδώ. Ο ελληνισμός ως έθνος, ως γένος και ως πολιτισμός αντέχει, εξελίσσεται, διασπείρεται και κυριαρχεί για πάνω από 3.000 χρόνια. Κάτι που αποδεικνύει την δύναμη που εμπεριέχεται στο κύτταρο του Έλληνα και στο πολιτισμικό DNA της φυλής μας. Όπως αποδεικνύει η ιστορία μας, πίσω από ένα αργό, έτσι, να το πω και γραφειοκρατικό άτολμο, συχνά εξαρτημένο και δυσκίνητο ελληνικό κράτος, κρύβεται ένα μοναδικό, οξυδερκές και πολυμήχανο θαυμαστό έθνος. Αυτό ταξιδεύει σε όλη την Ιφίλιο και αυτή τη στιγμή έχετε απέναντί σας δύο ανθρώπους που προσβεύουν αυτό το έθνος στην Αμερική. Μπράβο, τον κύριο Ξεφανδοκόπουλο και εμένα. Μάλιστα. Μπράβο. Ναι, κύριε Χρυσανδόπουλο, να κλείσουμε με εσάς. Τίποτα. Αυτό που θέλω να πω, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βάλατε πάνω στην εκπομπή σας. Συνεχίζουμε. Μ' αρέσει που δείξατε ενδιαφέρον για αυτό που, το έργο που κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε. Αυτά. Βέβαια, αυτό αντυχεί σε όλο την Ελλάδα, σε όλο τον ελληνισμό, όχι μόνο εδώ μας στην Καβάλα και στον τηλεοπτικό μας σταθμό. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και επειδή φέτος πράγματι δεν έκλεισε η Πέμπτη Λεωφόρος, που είναι τεράστια τιμή για μας αυτό που γίνεται κάθε χρόνο, το ότι καταφέρατε και στρέψατε τα βλέμματα όλων με αυτό το οποίο έγινε, ήταν μια ιδέα η οποία μπορεί βέβαια και να συνεχιστεί και στο μέλλον, φαντάζομαι. Αν και η Πέμπτη Λεωφόρος, εντάξει, έχει τη δική της έγκλη και είναι κάτι μοναδικό για αυτούς που ξέρει τα δεδομένα της Νέας Υόρκης, να κλείνει η Πέμπτη Λεωφόρος για να γίνεται η παρέλαση, η ελληνική παρέλαση. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την τιμή που μας κάνατε. Πάντα η Ελλάδα είναι στην καρδιά μας. Χωρίς την μεγάλη μας και σπουδαία μας πατρίδα, εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε εκτός. Το είπα και πριν, μια πολύ μεγάλη και ισχυρή Ελλάδα δημιουργεί μια μεγάλη και ισχυρή ομογένεια και τούμπαλη. Να σας ευχαριστήσουμε που... Να είστε καλά και στους δύο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε. Και επιστρέφουμε στη Νέα Υόρκη με το βίντεο, γιατί όπως υποσχεθήκαμε, θα σας βάλουμε στο πνεύμα, θα συνεχίσουμε όπως αρχικά είχαμε με το μικρό ρεπορτάζ. Να είστε καλά, κύριε Σεκύρη. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Πάμε, κύριε Κελαϊδού.
απελευθέρωσης της πατρίδας μας της Ελλάδος. Έρχομαστε σήμερα να γιορτάσουμε αυτή την όμορφη ημέρα με την παρουσία των δικών μας των παιδιών του Αγίου Δημητρίου, να δείξουμε εδώ πέρα ότι ο παλμός της ελευθερίας συνεχίζει εδώ στον Άγιο Δημήτριο στην Αστόρια με τα παιδιά μας. Για μας τους Έλληνες τα 200 χρόνια ανεξαρτησίας είναι πολύ σημαντικά. Είμαστε εδώ με όλα τα παιδιά του Αγίου Δημητρίου να γιορτάσουμε τον ελληνισμό και να μην ξεχνάμε ποτέ την ιστορία μας και αυτό που αγωνιστήκαν οι προγονείς μας. Σήμερα εορτάζουμε 200 χρόνια ανεξαρτησίας της πατρίδας μας. Παρόλο που δεν είμαστε στη Πέμπτη Λεωφόρο φέτος, είμαστε εδώ με τα παιδιά μας για να εορτάζουμε την απελευθέρωση της Ελλάδας μας. Είμαι υπερήφανος για τα παιδιά μας, υπερήφανος για το σχολείο μας του Αγίου Δημητρίου. Μεγάλη χαρά φέτος που γιορτάζουμε τη 200η επέτειο από την έναρξη Ελληνικής Επανάστασης. Μας έκανε ξανά Έλληνες και μας έδωσε την ελευθερία μας. Χαιρετίζω τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, την επέτειο αυτή για την ελευθερία του έθνους, που είναι κάτι πολύ πολύτιμο αγαθό για τον ελληνισμό. Τα παιδιά έχουν προετοιμάσει κάποια τραγούδια καθώς και ποίηματα και έχουν όλοι να πούν κάτι για αυτό το γεγονός, το σημαντικό, το οποίο άλλαξε την πορεία του ελληνισμού στη νεότερη Ελλάδα. Το 1453 η πόλη σε άλλο. Η Άγια Σοφιά, το σύμβολο του Βυζαντίου, ποτίζεται από το αίμα των Ελλήνων. Η Ελλάδα διανύει 400 χρόνια σκλαβιάς. Φτάνουμε στο 1818, η φιλική εταιρεία μεταφέρεται στην Κωνσταντινόπολη και αρχηγός της γίνεται ο Ρέξανος Υψηλάντης. Άρχισε η επανάσταση στη Μολδαβία, κυκλοφόρησε παντού την προκήρυξη. Τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει την επανάσταση πια. Ο Ρήγας έδωσε το ξεκίνημα του ελληνικού διαφωτισμού. Ιδρύονται σχολεία, εφημερίδες και περιοδικά. Διαδίδονται από χέρι σε χέρι. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κλέφτης, αρματολός, καπετάνιος στρατηγός. Το 1818 έγινα μέλος της φιλικής εταιρείας και σήκωσα το λάβαρο της Επανάστασης στην Καλαμάτα. Εγώ είμαι η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Ήμουν μητέρα 7 παιδιών και είχα πολλά χρήματα, γη και πλοία. Τα έδωσα όλα στον αγώνα. Έγινα η πρώτη γυναίκα μέλος της φιλικής εταιρείας. Στην ιστορία, λαμπρές γυναίκες πλουτίζουν κι άλλο το μεγαλείο της Ελλάδας με τις θυσίες τους. Μια από αυτές ήμουν κι εγώ, η Μαντώ Μαυρογένους. Σαν άρχισε η Επανάσταση, πήγα στην Μύκονο να ξεσηκώσω τους νησιώτες. Στον αγώνα χάρισα όλη μου την περιουσία και πολέμησα για τη ελευθερία της πατρίδας μου με δικά μου πλοία. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια, ότι μέσα από την εκμάθηση των ελληνικών παραδοσιακών χωρών ερχόμαστε σε επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας. Έχει για Παναγιά, τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Ζήτω το 1821, ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες παντού, χρόνια πολλά για αυτή τη σημαντική ημέρα. God bless America και ελεύθερη η Κύπρο. Βοσκότε παλικά! Φιλιά να κατοικούμε, να βλέπουμε.
Έλληνες, από τη μέρα που σκλαβώθηκαν, είχαν την ελπίδα ότι θα ελευθερωθούν. Ελλάδα και Κύπρος αγωνίστηκαν γενναία για την ελευθερία τους. Η ελληνική ψυχή ποτέ δεν σκλαβώθηκε. Κι όλοι νύχτα λέγαμε τραγουδία την ελευθερία. Κι όλοι τα κλέγαμε γουρμόνα Παναγιά. Κι όλοι νύχτα λέγαμε τραγουδία την ελευθερία. Κι όλοι τα κλέγαμε γουρμόνα Παναγιά. Ο Διονύσιος Σολωμός είναι ο εθνικός ποιητής της Ελλάδας. Η Μπουμπουλίνα έδωσε όλη την περιουσία της για την ελευθερία της πατρίδας. Ο Παπαφλέσσας ήταν κληρικός αγωνιστής της Επανάστασης του 21. Ο Νικητάρας, ο Τουρκοφάγος, ήταν ανιψιός του Κολοκοντρώνη. Βοήθησε το έργο του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Η Μαντώ Μαυρογιάννους ήταν Ελληνίδα αγωνίστρια της Επανάστασης. Έδωσε τα χρήματά της για να αγοράσει πλοία και να το δώσει στον αγώνα. Ξύπνα, καλέ νεμουραγιά, ξύπνα να δεις τη ελευθερία. Στα πολύ παλιά τα χρόνια, ο Χριστός πριν γεννηθεί, Παναγία στην εκκλησία πήγε να προσευχηθεί. Γιορτάζει η Ελλάδα μας. Γιορτάζει η Εκκλησία μας. Ξαφνού φάνηκε μπροστά της ένας άγγελος λαμπρός που βαστούσε ολάσπρο κρίνο και σκορπούσε γύρω φως. Τόνε βλέπει η Παναγίτσα, πέφτει ευθύς γονατιστεί και θαμπώνεται από το φως του και τα μάτια της τα κλεί. Άκουσε το φέλημά του, το τουρανό του σακουστό. Ένας χρόνος πριν περάσει θα γεννήσει τον Χριστό. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Λαλή πουλή παίρνει σπυρί και η μάνα το ζηλεύει. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή. 25 του Μαρτίου το αγγελούδι εκείνο κατέβηκε στη Παναγιά, της έδωσε το κρίνο. Τη ίδια μέρα διάλεξαν οι Έλληνες και πάλι τα άρματα αρπάξανε, σήκωσαν το κεφαλί. Διπλή είναι σήμερα η γιορτή, διπλή και η χαρά. Γιορτάζει η πατρίδα μας, μαζί και η Παναγιά. Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον του ελληνισμού, όχι μόνο του απόδημου, αλλά ολόκληρου του ελληνισμού παγκοσμίως. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά επευκαιρία του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Οι όμως θα έχουν την ποιότητα που πρέπει να έχουμε. Μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Όμως αυτό θέλει ένα σχέδιο και κυρίως θέλει μια επιμονή να καθοδηγηθεί το σχέδιο, να ελεγχθεί το σχέδιο, να πειθαρχηθεί. Και είναι μια ευκαιρία, για να πω την τελευταία μου φράση, για το πολιτικό σύστημα να αναμετρηθεί πράγματι σε αυτά τα μαρμαρένια αλόνια. Δηλαδή, αντί να σκοτώνονται τώρα κάθε μέρα για του κόσμου τις αηδίες, να έρθουν με τις προτάσεις τους όλοι και να πούνε επιτέλους. Η κυβέρνηση λέει, ας πούμε, ότι έχει ένα σχέδιο για αυτά τα χρήματα και εμείς λέμε ότι αυτό το μέρος είναι σωστό, αλλά θα θέλαμε να γίνει και αυτό. Έτσι ώστε να εμπλουτιστεί και έτσι στα μάτια του κόσμου να υπάρξει, ας πούμε, ένας συναγωνισμός και ο κόσμος να πει μπράβο, ρε παιδί μου. Εντάξει, και αυτοί έχουν μια πρόταση που αξίζει να τη δει. Άλλωστε, η αντιπολίτευση δεν πρόκειται να αποκτήσει ξανά κάποια εμπιστοσύνη του κόσμου, εάν δεν προσέλθει με τέτοιου είδους προτάσεις. Και εμφανίζονται ως απόγονοι του Κολοκοτρώνη ή, ξέρω εγώ, πολιτικοί απόγονοι εννοώ του Κολοκοτρώνη εκεί πέρα. Και να βλέπω εγώ φωτογραφίες στις εφημερίδες, η σειρά Κολοκοτρώνης, Ελευθέρως Βενιζέλος, Άρης Βολεχιώτης. Σιγά, ρε παιδιά. Ναι, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή Κανέλα. Ναι. Κάνω μια ερώτηση. Είπα πριν από λίγο. Ναι, χαράλαμε. Τώρα να τελειώσω αυτό. Επειδή άκουγα για αυτή τη συζήτηση σήμερα εκεί για τους. Και είναι η πολιτική απόγονη του Κολοκοτρώνη. Ξαναλέω την εξής φράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει να αποκτήσει μία στοιχειώδη επαφή με τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, οφείλει πριν απ' όλα να μάθει να σέβεται τη συγκίνηση που νιώθουν οι Έλληνες όταν βλέπουν την έπαρση της σημαίας στο βράχο της Ακρόπολης, τη συγκίνηση που νιώθουν οι Έλληνες όταν ακούν το μήνυμα του πιλότου της πολεμικής μας αεροπορίας και τη συγκίνηση που νιώθουν οι Έλληνες όταν βλέπουν τους ευζώνους να παρελάβουν. Αν μάθουν να σέβονται αυτή τη συγκίνηση, όχι να συγκινούνται οι ίδιοι, δεν το περιμένω εγώ αυτό, αλλά να σέβονται τη συγκίνηση των άλλων και να μην τη λιδωρούν.
με τις αηδίες που διαβάσαμε την 25η Μαδρίου να γράφουν πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ίσως θα μπορέσουν να αποκτήσουν ξανά μια επαφή με την ψυχή αυτού του κόσμου. Πάνω στο στόχαστρο της κριτικής βρέθηκε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου. Μόνο. Όχι, εγώ αναφέρομαι στο. Είναι ο πρώτος θεσμός. Είναι η κορυφαία πράγματι. Είναι η κορυφαία αποτύπωση αυτής της, πώς να σας πούμε, αυτής της αντίληψης ότι το πατριωτικό είναι κάτι μεμπτό. Ότι το πατριωτικό. Έλα μωρέ τώρα, εμείς είμαστε διεθνιστές. Αν δεν μάθουν να σέβονται το δάκρυ που κυλούσε στα μάτια των Ελλήνων την ημέρα της 25ης Μαρτίου όταν βλέπαμε όλα αυτά τα γεγονότα, τότε προφανώς δεν έχουν καμία τύχη. Ναι, Χαραλάμπε. Και στη συνέχεια των όσων πολύ ορθών είπατε, Υπουργέ, απέναντι στους ευρωσκεπτικιστές που ψάχνουν να βρούνε ποια είναι τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα τροτά, εμείς είμαστε και μέλη της Ευρωπαϊκής Κίνησης Ελλάδος εδώ πέρα. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι τα σημεία που μας ενώνουν και ποιος θα είναι ο ρόλος της Ελλάδας στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι εννοώ, αν δείξουμε, όπως σωστά είπατε, ότι καταφέραμε και όντως εκμεταλλευτήκαμε τους μηχανισμούς στήριξης και όντως όλα αυτά τα πακέτα μας πάνε μπροστά οικονομικά, δεν θα έχουμε και ένα αναβαθμισμένο ρόλο στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δείξουμε ότι είμαστε το καλό παράδειγμα. Μην ξεχνάμε ότι πριν κάποια χρόνια ζήσαμε και ένδοξες στιγμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ελλάδα. Το 2000 κάναμε συστάσεις στη Γερμανία και στη Γαλλία και λέγαμε μειώστε τα ελλείμματά σας. Άλλο τι έγινε μετά. Υπήρξαμε δηλαδή ισχυρός παράγοντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπράβο, ρε, δείτε λίγο, εγώ είχα την τύχη μετέχοντας τις κυβερνήσεις του Κώστα Σιμίτη και του Πασόκ τότε να πάρω μέρος σε αρκετά συμβούλια υπουργών. Όπως είχα βεβαίως και την τύχη να είμαι υφυπουργός οικονομικών για τον προϋπολογισμό, άρα μετήχα στο Συμβούλιο Υπουργών Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν η Ελλάδα το 2003 είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά. Τότε δηλαδή που καταφέραμε, εν πάση περιπτώσει, να. Πώς να το πούμε, στο Ελσίνκι είχαμε καταφέρει να μπει η Κύπρος και τότε προχωρήσαμε πολλά πράγματα. Έβλεπα τότε στα Συμβούλια Υπουργών πόσο μεγάλο ήταν το κύρος της Ελλάδας εκεί. Με τι σεβασμό μας αντιμετώπιζαν τους Έλληνες Υπουργούς. Γιατί θεωρούσαν ότι εκπροσωπούσαμε μια χώρα η οποία τα είχε καταφέρει. Η οποία, εν πάση περιπτώσει, έκανε σημαντικά βήματα. Η οποία σεβόταν τους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς. Δεν τους θεωρούσαμε κουτόφραγκους, δεν κοιτάζαμε να τους ξεγελάσουμε. Λοιπόν, αυτό το γεγονός μαζί με την ταυτόχρονη οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας προφανώς μας έδινε κύρος. Μια χώρα που είναι διαρκώς ζήτουλα δεν έχει καμία τύχη. Ακριβώς. Δηλαδή την περιφρονούν. Μια χώρα η οποία πατάει στα πόδια της, είναι ισχυρή, σέβεται τους θεσμούς και κυρίως έχει στο μυαλό της τη στρατηγική Ελευθερίου Βενιζέλου. Η στρατηγική Ελευθερίου Βενιζέλου στηρίζονταν στο εξής αξίωμα. Όταν έλεγε ο Βενιζέλος πρόκειται να συνομιλήσω με κάποιον ξένο, δεν πάω να ξεκινήσω τη συζήτηση, ξέρεις, έχει η Ελλάδα αυτά τα προβλήματα, τι μπορεί να κάνεις για μένα. Ήξερα από πριν ποια είναι τα προβλήματα τα δικά του και πού εμείς θα μπορούσαμε με τις ιδέες μας να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αυτός έχει. Όταν λοιπόν εμφανίζεσαι ως τέτοιος, δηλαδή όταν εμφανίζεσαι στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια με προτάσεις που προωθούν την πορεία της Ένωσης, τότε σε σέβονται. Όταν πας κάθε φορά και λες, παιδιά, έχω ένα πρόβλημα, θα βοηθήσετε. Έχω τους Τούρκους, έχω, ξέρω εγώ, τους Νεφελίμ, έχω τους Ελοχίμ, ξέρω εγώ τι στο διάλογο έχω. Λοιπόν, συνέχεια πας, δώστε φράγκα, χρεοκόπησα. Δεν σε σέβονται. Μάλιστα. Πρέπει να είσαι σοβαρός, να καταλαβαίνεις που μετέχεις, να καταλαβαίνεις ότι εκεί υπάρχουν χώρες με τα δικά τους συμφέροντα, αλλά ή με τις δικές τους αγωνίες. Η Δύση είναι σε μια κρίση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί μετακινήθηκε το κέντρο βάρος της οικονομικής δραστηριότητας στην Ανατολή. Η μεσαία τάξη που ήταν η ραχοκοκαλιά της Δύσης ήταν 800 εκατομμύρια, αλλά τώρα με την παγκοσμιοποίηση η μεσαία τάξη του κόσμου είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια 800 εκατομμύρια και πρέπει να καταλημηθεί ο πλούτος σε όλους, άρα μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα για όλους μας. Αν δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά, και νομίζουμε ότι όλοι οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να μας βοηθάνε επειδή εμείς, ξέρω εγώ, κάτι κάναμε στην αρχαιότητα. Δεν πάμε μπρο. Άφησα τελευταίο, κύριε Φλωρίδη, το κομμάτι του κέντρου. Πώς βλέπετε το επόμενο χρονικό διάστημα, το μέλλον αυτής της πολιτικής φυλής, όπως το χαρακτήρισε και η Άννα Διαμαντοπούλου, του κέντρου, που όπως είπε δεν καταθέτει
την ψήφο τη δανείζει. Τη δανείζει και αλλάζει το επιτόκιο μετά από κρίση και αξιολόγηση κάθε μέρα. Είναι λοιπόν οι πιο απαιτητικοί και ενεργοί πολίτες, οι οποίοι σήμερα όμως πολλές φορές στο παρελθόν είναι κομματικά διασπαρμένοι και ανέντακτοι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, γιατί αυτή την περίοδο είναι διασπαρμένοι και όντως ανένταχτοι είναι. Δηλαδή, ένα κομμάτι των ανθρώπων αυτών είναι στο κοινάλ, ένα κομμάτι επέλεξε να ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ας πούμε θεωρώντας ότι η προγραμματική του πρόταση ήταν κοντά στις δικές τους απόψεις. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μια χώρα να λειτουργεί, η οικονομία να είναι ελεύθερη, όμως ταυτόχρονα να υπάρχει ένα σοβαρό κοινωνικό κράτος. Κοινωνικό κράτος σοβαρό σημαίνει ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα παιδείας, γιατί οι κέντροι ξέρουν ότι ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα παιδείας είναι μοχλός κινητικότητας, κοινωνικής κινητικότητας. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, για να το καταλάβουμε, εγώ, ας πούμε, και πολλοί σαν και εμένα, προερχόμαστε από οικογένειες πάμφτωχες. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε ένα καλό δημόσιο σύστημα παιδείας μας έδωσε τη δυνατότητα να σπουδάσουμε και τέλος πάντων να φτιάξουμε τη ζωή μας πολύ καλύτερα από των γονιών μας. Ξέρουν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί ότι ένα καλό δημόσιο σύστημα παιδείας, τέτοιο σαν που επιχείρησε να κάνει η μεταρρύθμιση της κυρίας Διαμαντοπούλου, είναι απαραίτητο για μια χώρα προκειμένου να διευκολύνεται η κοινωνική κινητικότητα των νέων αυτής της τάξης και ιδιαίτερα των φτωχότερων νέων. Λοιπόν, θέλουν ένα καλό. Θεωρείτε ότι ήταν σωστό στις συνταγματικές αναθεωρήσεις ότι δύο φορές η χώρα μας δεν πέρασε τη διάταξη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Όχι, ήταν λάθος. Και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε, η πρώτη μεγάλη ανακολουθία υπήρξε όταν ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν, θα το έλεγα, μπροστά από την εποχή του και φώναζε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και όταν λοιπόν του δόθηκε ευκαιρία στη Βουλή να το περάσει, τότε ελέγχθη ότι δέχτηκε σοβαρές πιέσεις και από τον Σιμίτη και από τον Βαγγέλη τον Βενιτζέλο και υποχρεώθηκε να αποσύρει από την ψηφοφορία το ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια, χωρίς ψήφους του ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχαν τα 3/5 ώστε να γίνει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση. Και χάθηκε, λένε τότε, η πολύ μεγάλη ευκαιρία. Διότι τώρα, ναι, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν περιμέναμε να κάνει τέτοια πρόταση, ούτε να υπάρξει πλειοψηφία. Η αριστεία είναι ρετσινιά. Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε όμως λίγο τώρα, κοιτάξτε. Μην μπερδεύουμε δύο πράγματα. Είναι άλλο να υπάρχουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια και άλλο το δημόσιο σύστημα παιδείας. Είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, το δημόσιο σύστημα παιδείας θα πρέπει να είναι υψηλωτάτο επίπεδο. Υψηλωτάτο επίπεδο. Ας πούμε στη Γερμανία και στην Γαλλία δεν είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν πάει τα πράγματα μπροστά. Κρατικά είναι τα πανεπιστήμια εκεί. Αλλά ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησής τους είναι αυτός που κάνει τη μεγάλη διαφορά. Και αυτόν επιχείρησε να εισάγει με τον νόμο της η κυρία Διαμαντοπούλου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως, που είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, τα μεγαλύτερα ιδρύματα είναι ιδιωτικά. Όχι, Γιάννη μου, δεν είναι ιδιωτικά. Εκεί είναι οι ιδρύματα τα οποία λειτουργούν με κριτήρια τέτοια. Δεν ανήκουν, δηλαδή, δεν υπάρχει ιδιώτης στον οποίο ανήκει το Χάρβαρντ. Το Χάρβαρντ δεν έχει ιδιοκτήτη. Σωστό. Λοιπόν, είναι γεγονός αυτό που λέει. Εγώ δεν είπα ότι είναι γεγονός. Λοιπόν, υπάρχουν. Ούτε το MIT έχει ιδιοκτήτη. Λοιπόν, τι είναι όμως? Υπάρχουν οι μεγάλες χορηγίες που κρατάνε τα πανεπιστήμια αυτά σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και βεβαίως το γεγονός ότι οι φοιτητές πληρώνουν δίδακτρα. Ναι, αλλά έχουν και επαγγελματική αποκατάσταση μετά. Μα δεν το συζητάμε, την κορυφαία. Έτσι. Δηλαδή, όταν στο Harvard αυτοί που τελειώνουν τη νομική, στην τελευταία χρονιά γίνεται στο αμφιθέατρο πληστηριασμός όταν πηγαίνουν οι δικηγορικές εταιρείες. Δηλαδή, τους φέρουν συμβόλαια τρομερά. Άρα, λοιπόν, εμείς στο νου μας πρέπει να έχουμε πάντα ότι ένα, πώς να το πούμε, μια χώρα σοβαρή, και αυτό θέλουν οι κεντρώοι γενικά και ίσως όλοι οι πολίτες, αλλά τώρα μια και μιλάμε για τους κεντρώους, είναι ισχυρά συστήματα που έχουν το δημόσιο χαρακτήρα, που όμως δεν είναι παρασιτικά, τα οποία δουλεύουν με τέτοια κριτήρια, τα οποία βοηθούν ώστε η χώρα να αισθάνεται ασφαλής. Τώρα νιώσαμε με την πανδημία πόσο μεγάλη αλλαγή για την Ελλάδα, θεμελιώδης, ήταν η εισαγωγή του Εθνικού Συστήματος Υγείας το 1983 από τον Παρασκευά Αβγερινό και την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Άκουσες τι είπε? Από τον Παρασκευά. Ήμουν ο πρώτος που τα έχω πει αυτό. Από τον Παρασκευά Αβγερινό. Μπράβο, λέω, Γιώργο. Κύριε Φλωρίδη, ότι εδώ στις εκπομπές πάντα έλεγα τι ήταν του Παρασκευά Αβγερινού και όχι του Γεννηματά. Διότι ο νόμος, η έμπνευση ήταν όλα του Παρασκευά Αβγερινού. Ο Παρασκευάς Αβγερινός έφερε το νόμο πλαίσιο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βουλή και από
με την Υπουργία τη δική του ψηφίστηκε. Έτσι. Μετά και ήταν ο άνθρωπος που το εμπνεύστηκε. Η σύλληψη και η ιδέα ήταν του Παρασκευά Αυγερινού αυτό. Ασφαλώς, ναι. Λίγοι Έλληνες το ξέρουν αυτό, κύριε Φλωρίδη, όμως. Ο Γιώργος Γεννήματας ανέλαβε μετά. Και την υλοποίησε επιτυχώς. Έβαλε, πώς να σας πω, έδωσε όθηση στην υλοποίησή του. Βέβαια. Λέω λοιπόν, και για να πω μια φράση που μου άρεσε όταν διάβασα στον Ντόνι Τζαντ, η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, αυτόν τον πολύ ωραίο σπουδαίο Άγγλο ιστορικό, στο έργο του «Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο». Αυτός έχει πει το εξής. Το μεγάλο διαχωριστικό τείχος ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά έπεσε όταν η δεξιά αναγνώρισε την ανάγκη του κοινωνικού κράτους και η αριστερά τη λατρεία του κέρδους. όταν αυτά συνέβησαν, και κάποιοι βέβαια αριστεροί λάτρεψαν πάρα πολύ το κέρδος μετά. Λοιπόν, το παραλάτρεψαν. Αλλά, okay. Συνοψίζοντας, αυτός ο κόσμος, ο οποίος, δείτε λίγο, οι κεντρώοι μπορεί να δανείζουν την ψήφο τους, αλλά όταν προκύπτει μεγάλη ηγεσία, τότε συγκροτούν ένα μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα, έτσι δεν είναι? Όπως έχει αποδείξει η ελληνική πολιτική από ιστορία. Από εκεί, πάντα, όταν προκύπτει πάντως, μεγάλη ηγεσία... Σε αυτό, επειδή πριν κάνατε αναφορά και στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ήταν θειασότης και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, διότι όπως θυμάστε, όταν το 1958 έγινε εξωματική αντιπολίτευση η ΕΔΑ και τότε κάποιοι έτρεχαν να πάνε στην ΕΡΕ για να μπορέσουν να πάρουν και έδρες. Θυμίζω βέβαια σε πολλούς ότι ο γέρος της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν το 1952 ήθελε να βρίσκεται στη Βουλή, ήταν υποψήφιος στην Αχαΐα με τους συνδυασμούς τότε του Παπάγου. Το λέω διότι έλεγε ο Καραμαλής πρέπει να έχω αντιπολίτευση. Πρέπει το κέντρο να είναι ενωμένο, δυνατό, να αποτελεί εναλλακτική λύση και όχι να έχω την ΕΔΑ. Δηλαδή από τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβλεπε ότι η χώρα πρέπει να έχει εναλλακτική λύση. Να υπάρχει εναλλαγή εξουσίας ομαλή. Διότι η ΕΔΑ δεν θα μπορούσε ποτέ να ήταν ομαλή αλλαγή εξουσίας. Και γι' αυτό επίτρεψέ μου να κάνω μία ερώτηση τώρα στον Γιώργο. Ποια είναι η διαφορά, Γιώργο, του σημερινού κέντρου, το οποίο είναι εγκατεσπαρμένο, εν πάση περιπτώσει, όπως είπες προηγουμένως, σε σχέση με το κέντρο προδικτατορικά? Ποια είναι η διαφορά που υπάρχει σε αυτή την τάση? Των κεντρών περισσότερα, θα λέγαμε. Δηλαδή, των κεντρών ανθρώπων. Όσοι προσπαθούν να αναβιώσουν το κέντρο με τα αντιδεξιά χαρακτηριστικά του, μάλλον δεν έχουν καταλάβει τι έχει γίνει. Αυτά έχουν τελειώσει. Οι κεντρώοι, επαναλαμβάνω, έχουν άλλη. Πώς να σου πω, άλλα πράγματα έχουν στο μυαλό τους, άλλες επιδιώξεις και υποστηρίζουν με πάθος τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες μπορούν να πάνε τη χώρα μπροστά. Γι' αυτό και οι τοποθετήσεις τους είτε από εδώ είτε από εκεί. Υπάρχει μια μόνιμη αγωνία για το μέλλον της χώρας η οποία εδράζεται σε πολύ συγκεκριμένες επιλογές και στηρίζουν σταθερά τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι οι άνθρωποι του μέσου όρου κεντρώοι που νομίζουν κάποιοι, όπως σωστά λέει η Άννα στο Διαμαντοπούλου στο άρθρο. Δεν είναι δηλαδή. Κάτσε, τι λες εσύ, τι λέω εγώ, άντε τώρα να βρούμε μια μέση λύση. Δεν είναι αυτό. Είναι υπέρ των ρηξικέλευθων λύσεων, οι οποίες πάνε αυγά και οι οποίες οδηγούν τα πράγματα μπροστά. Αυτός είναι αυτός ο πρώτος. Μάλιστα. Και άλλωστε και το κέντρο, να πούμε, που είπε προδικτατορίας ο Απόστολος, προσέφερε πάρα πολλά στην δημοκρατία αυτού του τόπου, διότι μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το λεγόμενο Εθνικόφρο Κέντρο ήταν αυτό που κράτησε τη χώρα στη Δύση και στην επικράτηση του αστικού κόσμου. Διότι το Εθνικό Φροκέντρο έδωσε τις μεγάλες του μάχες. Οι δεξιοί λεγόμενοι τότε αδυνατούσαν, παρότι κερδίσαν τις εκλογές και ήταν το πρώτο κόμμα, να είναι αυτοί οι επικεφαλείς στις κρίσιμες στιγμές. Όπως αποδείχθηκε με τον Παπανδρέου στο συνέδριο του Λιβάνου, στη συνθήκη της Καζέρτας και αργότερα βεβαίως με τα γεγονότα τα οποία επακολούθησαν. Γι' αυτό λοιπόν, ο Στέλιος Ράμβος έχει πει μια φράση. Η συζήτηση για το παρελθόν διχάζει. Δεν είναι εύκολη συζήτηση. Τώρα κάποιοι άνθρωποι μας ακούνε, μπορεί να έχουν τις δικές τους απόψεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μένοντας σε όλα αυτά, αν κανείς δει την ιστορία των ηγετών της χώρας, αυτών δηλαδή που έκαναν μεγάλες στρατηγικές επιλογές για την Ελλάδα, θα πάνε στον Ελευθέριο Βενιζέλο που έκανε αυτή την μεγάλη στρατηγική σύλληψη να μεγαλώσει την Ελλάδα και να την εξυγχρονίσει την τετραετία 1928-1932. Μετά ως στρατηγική επιλογή έρχεται η ΕΟΚ από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και μετά στρατηγική επιλογή είναι ο ΝΕ από τον Κώστα Σιμίτη. Όταν μιλάμε για μεγάλες στρατηγικές επιλογές για τη χώρα, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και η δεκαετία του 50 βέβαια,
με την υποτίμηση τότε την οποία έκαμε ο Μαρκεζίνης. Αυτά ήταν, σχεδιασμός καρτάλι, έτσι. Ήταν μερικότερες δράσεις αυτές, Γιάννη. Ναι, αυτές δώσαν όμως όθηση σε μια καθημαγμένη οικονομία. Μεγάλες στρατηγικές επιλογές. Ναι. Πάντως, το προδικτατορικό κέντρο, αν μου επιτρέπετε, αποσκοπούσε στο να αποκαταστήσει τη λειτουργία της δημοκρατίας και αντιτασσόταν σε μια αυταρχική δεξιά, προσπαθώντας να λειτουργήσει η δημοκρατία στο πλαίσιο ενός αυταρχικού συντάγματος όπως ήταν το Σύνταγμα του 1952. Μα ο πρώτος που αντιτάχθηκε ήταν ο Καραμαλής και το πλήρωσε. Το σημερινό το Σύνταγμα κέντρο, του 1952, ο Καραμαλής αντιτάχθηκε και το πλήρωσε με το κεφάλι το του. Το σημερινό κέντρο, μάλλον αυτός ο οποίος αισθάνεται κεντρός, δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις, ναι. τις την αντιδεξιά, ας πούμε, ιδεολογική της εποχής εκείνης. Τον όρο. Ξέρεις, παιδιά, είναι άλλες οι εποχές σήμερα. Είναι άλλα τα θέματα της χώρας. Σίγουρα. Και πρέπει συμφωνώ. Και ο όρος εθνικόφρον κέντρο που είπα δεν ήταν δικιά μου. Έμπνευση αυτή η ορολογία. Ναι, όπως ναι, θυμάστε, ήταν έμπνευση του Ευάγγελου Αβέροφη. Ο Αβέροφη είχε πει ότι εμένα δεν μου πείτε, λέει, δεν είμαι δεξιός, δεν υπήρξα ποτέ δεξιός. Πάντα αποτελούσα θειασότης στο εθνικό φρον κέντρο. Και για την προσφορά την οποία είχε το κέντρο στην πατρίδα στα κρίσιμα αυτά χρόνια. Βέβαια, όπως λέει τώρα πολύ σωστά ο Γιώργος ο Φλωρίδης, σαφώς και οι όροι της δεκαετίας του 50 και του 60. Δεν είναι στα επόμενα 10-20 χρόνια τα οποία έρχονται. Γι' αυτό και προφανώς η ερώτησή μου, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, είναι το πώς εσείς βλέπετε ή πολιτικά αδιαισθάνεστε ότι αυτός ο χώρος θα επανασυσπηρωθεί. Είναι θέμα, πιστεύετε, ότι λείπει κάποιος ηγέτης, κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να μαζέψει αυτούς που βρίσκονται διάσπαρτοι. Ποιο είναι, πιστεύετε, το κρίσιμο σημείο που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει αυτή την ομογενοποίηση του κέντρου? Γιάννη, δεν μπορούμε να μιλάμε ερήμην της πραγματικότητας. Εγώ δεν διακρίνω αυτή τη στιγμή μια μεγάλη φυσιογνωμία η οποία θα μπορούσε να κάνει αυτά τα πράγματα. Τώρα, σήμερα, αύριο δεν ξέρω. Και τώρα αυτή η συζήτηση που κάνουμε για το παρελθόν, δεν ξέρω αν μας ακούει κανένας νέος, πολύ δύσκολα θα μπορούσε να την παρακολουθήσει. Εν πάση περιπτώσει, η παλιότερη, για τους παλιότερους ίσως έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ τι λέω τώρα. Δεν είναι τα προβλήματα στατικά και να τα οριοθετήσουμε. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να εκφράσει αυτόν τον κόσμο στη βάση των αληθινών προβλημάτων που έχει η Ελλάδα. Στο εθνικό ζήτημα, στο οικονομικό ζήτημα, στο κοινωνικό ζήτημα, στο δημοκρατικό ζήτημα. Όποιος λοιπόν μπορεί να εκφράσει με τρόπο που πλησιάζει τις απόψεις αυτών των ανθρώπων, τότε είναι προφανές ότι τους έχει. Εκεί είμαστε τώρα. Μάλιστα. Δεν νιώθω ότι ζούμε μια εποχή, ας πούμε, ιδρυτική ξανά για τον χώρο αυτόν, τώρα που μιλάμε. Αργότερα θα δούμε, δεν ξέρω. Μάλιστα. Αλλά τώρα που μιλάμε, το μέγα ζητούμενο είναι ποιος πολιτικά μπορεί να αγγίξει την ψυχή των ανθρώπων αυτών στη βάση, επαναλαμβάνω, των προβλημάτων των αληθινών που έχει η χώρα. Σήμερα, και κυρίως με όρους νέας γενιάς. Μάλιστα. Με όρους νέας γενιάς. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη για την κουβέντα την οποία είχαμε και την αναδρομή, η οποία έχει την δική της χρησιμότητα και για τα 40 χρόνια στην ΕΟΚ και στην Ευρώπη για την χώρα μας. Ευχαριστούμε κύριε Φλωρίδη. Καλό σας βράδυ από εγώ την Καβάλα. Ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ που ήμουν μαζί. Γιώργο, καλά. Να είσαι καλό. Χαράλαμε. Για πες μου στα της οικονομίας, γιατί είσαι ο άνθρωπος της οικονομίας, ο πρώτος εδώ πέρα, ο οποίος θα μας πει τι βλέπεις για την αγορά. Πρώτα απ' όλα να πω, να τονίσω ένα σημαντικό σημείο που αναφέρθηκε η συζήτηση πριν. Όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι με το που θα τελειώσει η πανδημία και θα επιστρέψει η κανονικότητα, είναι η δεύτερη μας ευκαιρία να ξαναπάμε το κράτος μπροστά. Να γίνει μια καινούργια αρχή, οργανωμένα, και να προσπαθήσουμε όλοι, και ατομικά από τον καθέναν και σε συλλογικό επίπεδο έπειτα, να πάμε την Ελλάδα μπροστά. Με παραγωγή, με επενδύσεις, με σωστή διαχείριση, με σωστά μέτρα. Μακάρι και τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η βοήθεια που έρχεται από το κράτος να στοχεύσει προς τα εκεί και να δούμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή ακόμα είναι σε εξέλιξη η πανδημία. Οι επιχειρήσεις ακόμα δεν μπορούν να ξεκινήσουν, έχουν πρόβλημα. Ελπίζουμε και φαίνεται ότι είναι το τελευταίο στάδιο του προβλήματος, χωρίς ποτέ κανείς να μπορεί να προβλέψει το μέλλον και τι θα γίνει, ειδικά σε τέτοια θέματα. Πάντως από τώρα πρέπει να αρχίσει ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Είναι πολύ κρίσιμη. Δεύτερο πολύ σημαντικό που θέλω να τονίσω και υπόθηκε στο τέλος, γιατί συζητάμε για το κέντρο σήμερα. Πολύ σημαντικό και όπως είπες Γιάννη, το κατάλαβε και ο Εθνάρχης και πρώτος το τόνισε, ότι αντίπαλο δέος πρέπει να υπάρχει στο φιλελεύθερο
χώρο και πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο δυνατό, ώστε δημοκρατικότατα και αν υπάρξει αλλαγή στις προθέσεις του κόσμου, να έχουμε ομαλές εναλλαγές δημοκρατικών κομμάτων. Αυτό όλοι πρέπει να το καταλάβουν. Η δημοκρατία είναι η εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Πρέπει να γίνονται και εναλλαγές κομμάτων στην εξουσία. Έχουν όλα τα κόμματα. Γι' αυτό ακριβώς και χρειάζονται κόμματα με σωστές προτάσεις και σωστές θέσεις για το καλό της Ελλάδας. Αυτά από μένα. Απόστολε. Κοιτάξτε, η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα λέει ότι έχουμε μια σπουδαία ευκαιρία μπροστά μας. Η σπουδαία ευκαιρία είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα όσα εξήγηλε σήμερα ο Πρωθυπουργός βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση, οφείλω να το ομολογήσω. Το ζητούμενο από εκεί και πέρα είναι η αλλαγή του οικονομικού μοντέλου. Όπως είπε και ο Γιώργος Φλωρίδης προηγουμένως στην τοποθέτησή του, θα πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Από τον πελατειασμό και από την παρασιτική λειτουργία της οικονομίας, πρέπει τα χρήματα αυτά όσο είναι δυνατόν να κατευθυνθούν όχι στην κατανάλωση, αλλά στην παραγωγή. Η παραγωγή θα ενισχύσει την οικονομία μας, η παραγωγή θα δώσει αποτελέσματα, θα μειώσει την ανεργία, θα ενισχύσει το κοινωνικό κράτος, θα ενισχύσει το εθνικό σύστημα υγείας που η πανδημία απέδειξε πόσο πολύ το έχουμε ανάγκη, γιατί χωρίς οικονομία τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα στο πολιτικό σύστημα, νομίζω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να καταθέτουν προτάσεις. Με μηδενισμό πολιτική δεν γίνεται. Έχει μία πρόταση η συμπολίτευση. Η αντιπολίτευση μπορεί να την επικρίνει, να την κατακρίνει, αλλά οφείλει να καταθέτει τις δικές της εφαρμόσιμες και υλοποιήσιμες προτάσεις. Ιδεμή δεν έχουμε κανένα μέλλον. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες δυνατές οικονομίες, οι χώρες αυτές που θαυμάζουμε, πέτυχαν τα μεγάλα αποτελέσματα μέσα από μεγάλες συνενέσεις. Η συνένεση λοιπόν ας γίνει ένα αντικείμενο το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει και να απασχολήσει στο μέλλον, το κοντινό μέλλον, τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου για το καλό της πατρίδας μας. Ευχαριστώ και τον Απόστολο Αγκραράκη, τον Χαράλαμπο Κουφαντζή, τον Γιώργο Φλωρίδη για τη δική του παρέμβαση, τους φίλους μας από την Αμερική που μας συγκίνησαν σήμερα στο πρώτο κομμάτι και μίλησαν και είδαμε την καταπληκτική εκδήλωση που οργάνωσαν στο σχολείο της Νέας Υόρκης και τα της οικονομίας που μας είπε βέβαια ο Βαγγέλης ο Μητσοτάκης. Ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μαζί μας. Την Aerosite μας έκανε την απολύμαση με τεχνολογία NASA. Ξεκινήσαμε άσχημα και θα χαιρετήσουμε τον Παναγιώτη Νεστορίδη για άλλη μια φορά. Ένα ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει τον καλό φίλο και συνάδελφο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Καλό ξημέρωμα.